κοντά του νόμου σαν λάκια μαγουσάκια όσες και καρυπαλάκια μαγουσάκια μαγουσάκια όσες και καρυπαλάκια. Των εκπαιδευτικών μας. Σας ευχαριστούμε με την καρδιά μας που μας θυμίσατε με την παρουσία σας. Βρισκόμαστε στον παλαιό Πλάτανο, σε ένα τυραννισμένο και πολύπαθο χωριό, αλλά μαγευτικό και μοσχομύριστο. Κοιτάζοντας γύρω μας, παντού χαλάσματα, ερείπια, παντού λησμονιά και γκρεμίσματα. Όμως χωριό που κάθε περαστικό, στεκόμενος εδώ, κοιτάζει γύρω του και νιώθει ανάπαυση και μεγαλείο. Με αυτό το μεγαλείο στην ψυχή και με μεγάλη συγκίνηση, παιδιά του πρώτου γυμνασίου, γονείς, εκπαιδευτικοί, αποφασίσαμε να ξαναζωντανέψουμε το χωριό. Ζήσαμε ένα ονειρεμένο παραμύθι. Παιδιά και γέροι περπατήσαμε στα καλτερίμια, στα μονοπάτια και τις αυλές αυτού του χωριού. Προσκυνήσαμε στις μεγαλοπρεπές εκκλησιές και κάθε γιαγιά και παππούς είχε να θυμηθεί κάτι και έπειτα να μας το διηγηθεί. Πολλές φορές δακρύζαν, θυμώντας ο καθένας τα δικά τους, και τα παιδιά ακούγοντάς τους έλεγαν και ξανάλεγαν «Τι ωραία χρόνια! Τι ωραία χρόνια!» Και ο παππούς ο Δημήτρης έλεγε «Με ένα κομμάτι ψωμί και ένα ποτήρι κρασί στείνανε γλέντι οι γειτονιές του Μαχαλά μέχρι το πρωί». Είχε αγάπη στην καρδιά τότε ο κόσμος, τώρα έχει μίσος. Όλα αυτά και πολλά άλλα που ζήσαμε σε τούτο εδώ τον τόπο, τα κρατάμε φυλαχτό και ιδιαίτερα τα παιδιά μας. Η ιστορία σε αυτό το χωριό είναι πολύ μεγάλη. Έχουν γραφτεί δύο σπουδαία βιβλία. Το ένα είναι του κυρίου Δημήτρη Παπαγιαννίτση, που για λόγους υγείας λείπει σήμερα και τον ευχαριστούμε πολύ. Και εξιστορείται η ιστορία του Πλατάνου, από την ίδρυση έως και την καταστροφή και την εγκατάλειψή του. Το δεύτερο βιβλίο είναι της κυρίας Αποστολίας Χιαμούρη Μελέτη, της δασκάλας μας, που μας μιλά για το λαϊκό πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα αυτού του χωριού, που είναι πολλά. Έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας απόψε μια αξιόλογη κυρία, την κυρία Ζωή Τακτικού Σκοπιανού. Είναι από τα δικά μας μέρη, εδώ, από τη Τριμώνα, και είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός, συγγραφέας και ποιήτρια. Η κυρία Ζωή θα μας δώσει μια γεύση από τα δύο αυτά σπουδαία βιβλία που έχουν γραφτεί για τον Πλάτανο. Σε αυτό το χωριό επίσης αντιλαλούσαν οι μουσικές σε γιορτάσια και χαρές.
μπροστά στις εκκλησιές, στις αυλές των σπιτιών, σε αυτήν εδώ την πλατεία. Έτσι και σήμερα θα ξαναζωντανεύσει το πλατανιώτικο τραγούδι. Με τον κύριο Γιώργο Σιαμούρη, τον δάσκαλό μας. Και με τη χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Πρόοδος», που την ευχαριστούμε ιδιαίτερα, και τον κύριο Γιώργο που κρατάει ζωντανή την παράδοση. Απολαμβάνοντας λοιπόν αυτή τη σπουδαία δουλειά που θα δείτε σε λίγο από τα παιδιά μας, πέρα από τους πρωταγωνιστές της ταινίας, βοήθησαν πολλοί άνθρωποι να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Ο κύριος Κώστας Μαριέλος, στη λήψη του βίντεο, με πολλή υπομονή και μεράκι που έχει ο ίδιος για το χωριό του, τον ευχαριστούμε. Πολλοί πλατανιώτες και εμείς, που βοήθησαν σε διάφορες σκηνές και πολλές ήταν δύσκολες και χρονοβόρες. Το Δήμο Αλμυρού που στέκεται αρρωγός σε τέτοιες προσπάθειες και πρωτοβουλίες των παιδιών μας και ιδιαίτερα τον κύριο Παπαϊωάννου, αντιδήμαρχο καθαριότητας. Τον κύριο Κώστα Κολώνη, τον κύριο Γιώργο Κουφάκη, Ελευγία Πλατάνου, την εφημερίδα Λαός Αλμυρού και ιδιαίτερα τη Βιβί Τσιντσίνη, χορηγό επικοινωνίας, τον κύριο Θανάση Αλεξίου, επιμέλεια και χορήγηση προσκλήσεων και αφήσας και πολλά άλλα. Τον κύριο Γκουντάρα, που με μεγάλη προθυμία μας έδωσε τις στολές που φοράνε ο Πολιτιστικός Σύλλογος και θα χορέψει. Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατάνου, Πρόοδο, για την πολύτιμη βοήθεια των γυναικών σε όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ομάδα... την ομάδα του Πλατάνου, Μερμιδόνες, και τον πρόεδρο, τον κύριο Θανάση Κουλκουτάρα, τον Άρη Παπαϊωάννου, που ρύθμισε εδώ όλο το φωτισμό και φωτίζει το χωριό μας, τον κύριο Βασίλη Σαμαρά, τζογανάτο εδώ το ξέρουν οι πλατανιώτες, για τη φιλοξενία τόσο καιρό εδώ σε αυτό το χώρο, τον κύριο Σάβα Μαυρογέννη, πρόεδρο Συλλόγου Προσφύγων Μικρασιατών, την κυρία Άννα Παντελοδήμου, τον κύριο Δημήτρη Σαμαρά, τον Γιώργιο Παλιά, τις Κάβες Ζήση Μπιτέλα, Βασίλη Ράπτη και Βαγγέλη Σαμαρά, την κυρία Μυρσίνη που βοήθησε στο λυσμό και τέλος όλες αυτές τις κυρίες που πρόθυμα έφτιαξαν πίτα, όπως τότε, στον παλιό τον πλάτανο, που θα κεραστούμε στο τέλος της βραδιάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ. Ας απολαύσουμε το βίντεο των παιδιών. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Επιτρέψτε μου πρώτα να ευχαριστήσω την κυρία Έφη Αγιανάρη Μαζί, εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Γυμνασίου Αλμυρού, για την τιμή που μου έκανε να μου εμπιστευτεί ένα σημαντικό μέρος της απόψινής εκδήλωσης. Επίσης, επιτρέψτε μου να συγχαρώ την κυρία Αποστολία Μελέτη Σαμούρη και τον κύριο Δημήτρη Παπαγιαννίτση για τα αξιόλογα βιβλία τους, στα οποία κατέγραψαν την ιστορία και τα ήθη και έθιμα του παλαιού Πλατάνου. Και οι δύο συγγραφείς εργάστηκαν ενάντια στη λησμονιά και διέσωσαν ό,τι κινδύνευε να χαθεί. Η φιλοπονία, η ερευνητική ικανότητα και η λογοτεχνική δεξιοτεχνία που διακρίνει και τους δύο συγγραφείς των βιβλίων δείχνει την αγάπη τους για τον τόπο και για την παράδοση. Τα δύο βιβλία αλλοσυμπληρώνονται τόσο επιτυχημένα και δίνουν μια σχετικά ολοκληρωμένη εικόνα του χωριού, αφού η περιγραφή των ιστορικών στοιχείων από τον κύριο Παπαγιαννίτση και η περιγραφή των ηθών και εθήμων από την κυρία Μελέτη δεν αφήνουν κενά. Ο σκοπός βέβαια της εκδήλωσής μας αυτής δεν είναι να παρουσιάσουμε τα δύο αυτά βιβλία. Αυτό έχει γίνει σε κάποια άλλη εκδήλωση. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να αναφερθούμε σε αυτά
αφού από αυτά αντλήσαμε το απαραίτητο υλικό για την εκδήλωσή μας. Σκοπός της απόψινής εκδήλωσης δεν είναι επίσης για να γεμίσουμε τη βραδιά μας, αλλά να απολαύσουμε το χρώμα και το περιεχόμενο της τοπικής μας ιστορίας και να νιώσουμε ζωντανή, αυθύπαρκτη και έντονη την παρουσία της λαϊκής μας παράδοσης, η οποία δίνει την ειδοποιώ διαφορά που κάνει αναγνωρίσιμη την ταυτότητά μας ως λαού. Και αυτό γιατί η λαϊκή μας παράδοση δεν είναι ένα απολίθωμα παλαιών χρόνων, δεν είναι ένα μουσιακό αντικείμενο που εκτίθεται σε λαογραφικά μουσεία ή σε λογοτεχνικά κείμενα για να ερεθίζει και να γοητεύει τη μνήμη του λαού, αλλά είναι κάτι που επιζεί στον τρόπο ζωής, στον τρόπο σκέψης του λαού μας και κληρονομείται από γενιά σε γενιά. Με δύο λόγια, η γνώση του παρελθόντος κρίνεται απαραίτητη και ουσιαστική για τη δημιουργία του μέλλοντος. Και είναι φυσικό να γνωρίσουμε πρώτα καλά την ιστορία της γειτονιάς μας, του χωριού μας, πριν να αρμενήσουμε στον ωκεανό των ιστοριών της ανθρωπότητας. Το παιδί είναι ο ζωντανός δεσμός μας με το αύριο. Είναι η ζωντανή γέφυρα από το χθες στο σήμερα. Σε αυτό το παιδί θα κληροδοτήσουμε τις παραδόσεις μας με τρόπο ευχάριστο, γόνιμο και δημιουργικό, ώστε χρησιμοποιώντας τα ζωντανά κύτταρα από το χθες να δημιουργήσει τις καινούργιες μορφές του αύριο. Η τέχνη και ο λόγος θα το συνοδεύσουν σε αυτή την πορεία. Οι εκπαιδευτικοί κυρίως, αλλά και όλοι, έχουμε υποχρέωση να βρούμε τους τρόπους που θα καταστήσουν αυτό πραγματικότητα. Ένας τέτοιος τρόπος είναι και η απόψινή εκδήλωση. Και τώρα, με οδηγό τα δυο συγγραφικά έργα, θα προσπαθήσουμε να ανεβούμε νοερά στα καλτερίμια του χωριού με το άρωμα της ρίγανης, του θυμαριού και της μέντας που εξιστορούν τόσο ζωντανά τις περιπέτειες του χωριού και τη ζωή των κατοίκων του. Αφού πρώτα αφιερώσουμε ένα ποίημα στο γέρο Πλάτανο, στο δέντρο από το οποίο πήρε το όνομά του το χωριό και που απόψε φιλοξενούμαστε κοντά του. Στο γέρο Πλάτανο, το όνομά σου έδωσες Πλάτανε στο χωριό. Παπαλαμπρένα τα μήλα σου λυπίστηκα και το μωρέ και το κρέμο φοβάμαι κι αν η φοβάλια σου Γιάννενα Κωνσταντίνια Παπαλαμπρένα κι αν η φοβάσαι το Παπαλαμπρένα κι ακού το μνήμα να
δαιμόνων του πρώτου γυμνασίου Αλμυρού για αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση που διοργάνωσε και την τιμή που μας έκανε να παρουσιάσουμε μέρος του προγράμματος με τίτλο «Παραδοσιακοί χοροί και φορεσιές της περιοχής Αλμυρού» που είχαμε αναλάβει κατά τη σχολική χρονιά που μας πέρασε. Στο σημείο αυτό οφείλω να αναφέρω ότι οι πληροφορίες συλλέχθηκαν από το βιβλίο «Η Βλάχη της Μαγνησίας» των κυρίων Δημήτρη Τσούτσα και Σπύρου Φορφόλια, από το βιβλίο «Μικρασιάτες πρόσφυγες στη Μαγνησία» του κυρίου Δημήτρη Κωνσταντάρα Σταθαρά, από το βιβλίο «Η Φορεσιά του Αλμυρού» του κυρίου Κώστα Λιντάρα, από το Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Επαρχίας Αλμυρού, το Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Βόλου, το Σύλλογο Σαρακατσανέων Ευξηνούπολης και Περιχώρων Ιστάνη, το Πολιτιστικό Σύλλογο Ανατολικής Ρωμιλίας Ευξηνούπολης, το Σύλλογο Προσφύγων Μικρασιατών Επαρχίας Αλμυρού, το Σύλλογο Καπαδοκών Αργυλοχωρίου, από πολίτες της περιοχής του Αλμυρού, το Δήμο του Αλμυρού και τέλος από το διαδίκτυο. Ευχαριστώ όλους όσους πρόσφεραν για την υλοποίηση του προγράμματος. Ευχαριστώ τον Διευθυντή του Σχολείου μας, κύριο Καλέ Χρήστο, για την πολύτιμη βοήθειά του και την αμέριστη συμπαράστασή του καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ευχαριστώ το Χορευτικό Όμιλο Αλμυρού, το Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Επαρχίας Αλμυρού και το Πολιτιστικό Σύλλογο Ανατολικής Ρωμιλίας Ευξηνούπολης για τις φορεσιές που με πολύ μεγάλη προθυμία προσθέθηκαν στους ντόπιους οι Βλάχοι, οι Σαρακατζάνοι, οι πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμιλίας, καθώς και οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και της Καπαδοκίας. Ας αρχίσουμε τώρα το ταξίδι μας πίσω στον χρόνο, προκειμένου να διαστήσουμε πιο βαθιά στις ιδιαιτερότητες καθημιάς πληθυσμιακής ομάδας. Οι Σαρακατζάνοι ήρθανε μόνιμα στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στο Νεοχωράκι τα έτη 1906 ως 1910. Το 1915 ίδρυσαν τον Ιερό Ναό Ζωοτόχου Πηγής Νεοχωρακίου. Σταδιακά εγκαταστάθηκαν... Απόψε, στο μικρό και ευλογημένο τούτο χωριό που λέγεται Πλάτανος, έσμιξαν αντάματα τωρινά με τα παλιά. Έσμιξε το μέλλον με το παρελθόν. Έσμιξε η ελπίδα της νιώτης με τη σοφία των περασμένων. Απόψε, μας μίλησαν τα παιδιά με την κρυστάλλινη, καθάρια, αληθινή φωνή. Την πήρε ο καθάριος αέρας του πλατάνου, τη ροβόλησε στη γύρω πλάση. Μετά την ξαμόλησε στα χωριά, στις πολιτείες και σ' όλον τον κόσμο. Και με τα λεγόμενα τα παιδιά τους και με τα δρόμενά τους απόψε μας διαβεβαίωσαν πως με μεγάλο μεράκι, με αξιάδα σκάβουν ασταμάτητα τούτο το χώμα το μυρωμένο της φυλής τους. Δεν λησμόνησαν τις ρίζες του τόπου τους,
δε λησμόνησαν τους θρύλους, τα παραμύθια, την πίστη, την Άγια γλώσσα τους. Δε λησμόνησαν την ιστορία και τη ρωμιοσύνη τους. Έσκαψαν όσο μπόρεσαν τον τόπο του πλατάνου, μάζεψαν, σύναξαν ό,τι μπόρεσαν από το μυροβολημένο τούτο χώμα και απόψε μας τα παρουσίασαν όλα αυτά. Γιατί ξέρουν τα παιδιά ότι χωρίς αυτά θα είναι νεκρά και αποθαμένα. Εμείς, οι μεγαλύτεροι όμως, δυστυχώς, πετάμε τα άξια παλιά. Πετάμε το παρελθόν μας χωρίς να... Εδώ με άλλη εκδήλωση, πιο χαρούμενη, πιο λυπτερή, θα δούμε, θα διαλέξουμε με τα παιδιά. Υποσχόμαστε ότι αυτό το βίντεο δεν θα μείνει εδώ σήμερα. Ήδη το κρατικό κανάλι ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ να το προβάλλει. Θέλαμε όμως πρώτη προβολή εδώ, στον Πλάτανο. Θα το δώσουμε σε όλη την Ελλάδα, θα ακουστεί σε όλη την Ελλάδα. Γιατί και ο Πλάτανος και ο Αλμυρός έχει τόσα μέρη να αναδείξουμε και τα παιδιά μας πραγματικά έχουν όρεξη. Κύριοι άρχοντες, ο λόγος σας συμβόλαιο σήμερα. Θα κάνουμε κάτι για το χωριό. Να είστε καλά. Κυρία Ζωή, ευχαριστώ πολύ. Πώς θα βάλει χώρο να φορέξουμε. Γελάτε να κεραστείτε.